και στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ανέπτυξε με επάρκεια καθαρότητα την άποψή του για το συζητούμενο σχέδιο νόμου και γενικότερα για το επίδικο που είναι ο ανταγωνισμός και η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ίσως να μην έπαιρνα και το λόγο σήμερα. Εχθές, τελειώνοντας την τοποθέτησή μου στην Αρμόδια Επιτροπή μέσω WebEx, έκανε κάποιους σχολιασμούς ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Βλάχος, δεν είναι σήμερα εδώ, ουσιαστικά καυτηριάζοντας αυτά τα οποία είπα εκπροσωπώντας το ΚΚΕ, λέγοντας ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο πρακτικοί, διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε το σήμερα και όχι μετά από αιώνες να συζητάμε το τι θα γίνει, εννοώντας ότι τα όσα λέει το ΚΚΕ παραπέμπονται για το μέλλον, για το απότερο μέλλον. Και μάλιστα παρότρινε τους καταναλωτές να πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ να κοιτάνε τις ταμπελίτσες, να βλέπουν τις τιμές μονάδος, να κάνουν τη σύγκριση για να δουν, λέει, πώς λειτουργεί ο ανταγωνισμός και να κάνουν τις δικές τους προτιμήσεις. Μάλιστα. Καλά, δεν θα σχολιάσω ότι προσπαθούσα να απαντήσω, αλλά έκλεινε συνέχεια το μικρόφωνο. Ένα άλλο ζήτημα. Αν σήμερα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ρωτήσουμε μια οικογένεια, μια απλή λαϊκή οικογένεια, τι είναι αυτό που χρειάζεται για να ζήσει και να μεγαλώσει τα παιδιά της, τι θα απαντήσει? Θα απαντήσει τα αυτονόητα. Και ποια είναι αυτά τα αυτονόητα? Να έχει δουλειά, να έχει μια σταθερή δουλειά, να έχει ένα αξιοπρεπή μισθό, να έχει δωρεάν υγεία και μόρφωση για τα παιδιά χωρίς να πληρώνει, το ίδιο και για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, να έχει μια ζωή σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον, να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο, σε έναν κόσμο που δεν θα υπάρχουν πολέμοι, να υπάρχει φιλία, συνεργασία μεταξύ των λαών. Ρωτάω, μπορεί ο καπιταλισμός σήμερα να καλύψει αυτές τις απλές και αυτονόητες ανάγκες? Ούτε στη Δευτέρα παρουσία. Μη μας κουνάτε λοιπόν το δάχτυλο, κύριε Υπουργέ και κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Βλάχος εννοώ. Δείτε μόνο τι έγινε μέσα στην πανδημία. Μαζί με τα συστήματα υγείας κατέρευσε και ο μύθος της παντοδυναμίας του καπιταλισμού. Και αν ένα πράγμα αποδείχθηκε, είναι πόσο χρήσιμοι πραγματικά είναι οι γιατροί, είναι οι νοσηλευτές που λείπουν σήμερα από τα νοσοκομεία, από τα κέντρα υγείας, από τις δημόσιες δομές. Πόσο χρήσιμοι είναι οι εργάτες, οι διανομής, οι υπάλληλοι. Αυτοί είναι που μας κράτησαν ζωντανούς. Δεν είναι ούτε οι βιομηχανοί, ούτε οι κλινικάρχες, ούτε οι τραπεζίτες. Και όσο για αυτά τα μεγάλα λόγια περί αστικής δημοκρατίας, για την ελευθερία στον καπιταλισμό σε σύγκριση με τον σοσιαλισμό που τα υιοθετείτε όλοι σας, όχι μόνο οι εκ δεξιών και από τα αριστερά, όλα αυτά έχουν καταρρεύσει μπροστά σε αυτή την κρατική βία και τρομοκρατία στις καπιταλιστικές χώρες και πού, στις ισχυρές, στις μητροπόλεις του καπιταλισμού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Γαλλία, ακόμα και στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, εκεί που λέγατε ότι δεν υπήρχε δημοκρατία, στο Καζακστάν. Ο λαός στο δρόμο. Γιατί? Γιατί βλέπει ότι χάνει αυτά τα οποία είχε κατακτήσει. Καμιά πολιτική δύναμη, ούτε αυτές που πίνουν νερό στο όνομα του καπιταλισμού, ούτε αυτές που στο όνομα του εφικτού ενσωματώθηκαν στο σύστημα, έχει σήμερα σχέδιο που έστω σε μια προοπτική μπορεί να ικανοποιήσει τις ελάχιστες, θα έλεγα εγώ, λαϊκές ανάγκες. Το ΚΚΕ όμως έχει σχέδιο. Απαντά και στο σήμερα, απαντά και για την προοπτική. Εδώ, στο δικό σας, στο αστικό κοινοβούλιο, καταθέτουμε προτάσεις νόμου που αφορούν την ανακούφιση του λαού,
και τις πετάτε, τις βάζετε στις καλένδες. Ρωτάμε λοιπόν, η πρόταση για την κατάργηση του ΦΠΑ στην ενέργεια στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης του ειδικού φόρου στα καύσιμα είναι έτοιμα για τον επόμενο αιώνα, για το 2122, για να μην τρελαθούμε. Οι αυξήσεις σε μισθούς, σε συντάξεις, η επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η σταθερή δουλειά είναι για τη δευτέρα παρουσία. Το ίδιο και για την ανάγκη διαγραφής των χρεών σε εφορίες, σε τράπεζες, για να μειωθεί η φορολογία στους αυτοαπασχολούμενους, στους μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες, για να επανέλθει το αφορολόγητο, για την προστασία του αγροτικού εισοδήματος, την πραγματική μείωση του κόστους παραγωγής με ελάχιστες εγγυημένες τιμές, οι αποζημιώσεις από θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμούς, πυρκαγιές. Πότε υπολογίζετε ότι αυτά θα ικανοποιηθούν? Τον άλλο αιώνα, τον επόμενο, τον μεθεπόμενο αιώνα? Ο Υπουργός Υγείας είπε μία αλήθεια. Δεν ξέρω αν του ξέφυγε. Αλλά είπε μία αλήθεια. Ότι τα απλά και αυτονόητα, όπως είναι η προστασία της υγείας του λαού, η επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, η θωράκιση του δημόσιου συστήματος, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Γιατί δεν έχουμε κομμουνισμό. Είναι τέτοια η σαπίλα που διακατέχει τον καπιταλισμό, που ούτε τα αυτονόητα δεν μπορεί να εξασφαλίσει. Και δεν μπορείτε να κάνετε και αλλιώς και το ομολογείτε. Το ΚΚΕ όμως δεν μένει στο σήμερα. Δίνει προοπτική στο λαό σε όσοι υποφέρουν από τις πολιτικές σας, λέγοντάς του ότι τα απλά και αυτονόητα εσείς τα παραπέμπετε όχι για τον επόμενο αιώνα, αλλά για το ποτέ. Στο ποτέ. Ο αγώνας του σήμερα σηματοδοτεί τις κατακτήσεις του μέλλοντος για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Και εμείς το λέμε καθαρά. Όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης, εγώ είμαι καπιταλιστής. Λέμε και εμείς λοιπόν ότι το μέλλον και η προοπτική είναι ο σοσιαλισμός, είναι ο κομμουνισμός. Εκεί που και ο κύριος Πλεύρης λέει ότι μπορεί να ικανοποιηθούν οι βασικές στοιχειώδες ανάγκες του λαού. Βέβαια, εκεί δεν θα ικανοποιηθούν μόνο οι στοιχειώδες ανάγκες του λαού, αλλά θα υπάρξει μια πραγματική λύτρωση των λαϊκών δυνάμεων. Αυτό όμως προϋποθέτει ένα πράγμα. Να πάρει την απόφαση αυτός ο λαός και να γκρεμίσει το παλιό σάπιο σύστημα αυτό το οποίο ζει. Να πάρει την εξουσία, τα κλειδιά της οικονομίας και να μετατρέψει το σφετεριζόμενο παραγόμενο πλούτο και τα μέσα παραγωγής σε κοινωνική διοκτησία με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό της οικονομίας. Γιατί κριτήριο για την παραγωγή που θα αξιοποιήσει τις μεγάλες δυνατότητες της χώρας μας δεν θα είναι τα κέρδη μιας χούφτας καπιταλιστών, αλλά η λαϊκή ευημερία. Συνεπώς, αυτό που οραματίζεται το ΚΚΕ, ο σοσιαλισμός, δεν είναι απλά ένα όραμα που το λέμε για να το λέμε. Είναι μια επίγουσα και ρεαλιστική κοινωνική αναγκαιότητα. Είναι για το σήμερα. Ο σοσιαλισμός λοιπόν, οπλισμένος από τα συμπεράσματα που βγάζει, θετικά και αρνητικά από την πρώτη προσπάθεια οικοδόμησής του, έρχεται αντικειμενικά επιθετικά στο προσκήνιο. Οι τεράστιες κατακτήσεις που γνώρισαν οι λαοί σε αυτές τις χώρες, στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, λάμπουν ακόμα περισσότερο σήμερα στη σκιά της πανδημίας. Και εκεί ακόμα, αν κάτι τελικά διαψεύστηκε, δεν είναι ο σοσιαλισμός, αλλά η χρησιμοποίηση των παλιών εργαλείων του καπιταλισμού για να λυθούν τα προβλήματα του σοσιαλισμού με τα οποία για πρώτη φορά αναμετρήθηκε αυτό το σύστημα. Τώρα, όσο δε για τις ταμπελίτσες τιμών που πρέπει να κοιτούν οι καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ για να δουν αν λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Προφανώς, μόνο γέλια μπορεί να προκαλέσει σε ορισμένους, σε κάποιους άλλους ακόμα και θυμό μπορεί να προκαλέσει. Η σύγκριση τους έλειπε. Δεν είχαν άλλη δουλειά, τούτες αυτές τις ώρες που δραματικές, που έχουμε μείωση των εισοδημάτων, τις αγωνίες πώς θα τα βγάλουν πέρα κάθε μέρα, με την ανασφάλεια, με την αβεβαιότητα. Δεν είχαν άλλη δουλειά παρά μόνο να τρέχουν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και από λαϊκή σε λαϊκή για να ψάχνουν τις τιμές στα ραπανάκια και στα γκούρια. Ή το άλλο το αμίμητο να κάνουν, λέει, γύρω-γύρω στα τετράγωνα οι καταναλωτές με τα αυτοκίνητά τους για να πετύχουν το φθηνότερο πρατήριο. Έλεος πια.
Έλεος με αυτή την πρόκληση, με αυτή την κοροϊδία. Στην ανταγωνιστικότητα μπήκε η ΔΕΗ και ο λαός κρυώνει. Στην ανταγωνιστικότητα μπήκε ο ΤΕ και η Ελλάδα έχει τα ακριβότερα τιμολόγια τηλεφωνίας. Μαζί με την Πορτογαλία. Δεν τα λέω εγώ, δεν τα λέει το ΚΚΕ. Τα λέει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών. Αυτή είναι η σιδερένη νόμη του καπιταλισμού. Η ανταγωνιστικότητα, η κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων, η ελεύθερη αγορά που στην πραγματικότητα είναι δεσμά, αλυσίδες για τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού. Εν τω μεταξύ, επειδή διάβασα και ένα το εξής κουφό σε μια εφημερίδα και μάλιστα παρουσιάστηκε υπό μορφή εγχειριδίου δίνοντας συμβουλές για το πώς μπορεί ο φτωχό κόσμος να τα βγάλει πέρα με την ακρίβεια που τσακίζει πραγματικά κόκαλα. Και εμφανίζω κάποιους ανθρώπους να δίνουν συμβουλές στο κοινό, εν πάση περιπτώσει, σε αυτούς που διαβάζουν τις εφημερίδες. Λέει, πληρώνουμε τους λογαριασμούς εκ περιτροπής. Τώρα αφήνουμε ένα μήνα τα κοινόχρηστα και τα πληρώνουμε το επόμενο, που δεν θα έχουμε λογαριασμό νερού. Τον άλλο μήνα θα αφήσουμε απλήρωτο το τηλέφωνο ή θα κάνουμε δόσεις στο ρεύμα. Όπου βρούμε προσφορά το γάλα, αγοράζουμε μεγάλες ποσότητες, λέει κάποια άλλη, δίνοντας μια νοικοκυρά, δίνοντας συμβουλές. Ενώ για την πολύπλοκη διαδικασία, δηλαδή για τα ψώνια, μιλάει και μια συνταξιούχος που όταν βρει προσφορές ψωνίζει και στρώνεται στην κουζίνα. Τις προάλλες, λέει, βρήκα προσφορά στα κοτόπουλα και αγόρασα αρκετά για να κάνω κοτόπιτες να ετοιμάσω κοτόπουλο βραστό, λέει. Για να περιγράψει, λέει, τα σχέδια που καταστρώνει και τους συνδυασμούς που κάνει προκειμένου να καλύψει τις επιστημικές ανάγκες της οικογένειας. Δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Αυτή είναι. Αυτό είναι το σύστημά σας, κύριε. Λοιπόν, μην πασχίζετε να εξαπατήσετε τους εργαζόμενους με εφιολογήματα, με φραστικές περικοκλάδες, περί υγιούς ανταγωνισμού, για τα παρατηρητήρια τιμών και τις ευθύνες του καταναλωτή και πάει λέγοντας. Η συστηματική προσπάθεια των κυβερνώντων διαχρονικά και όλων όσων από κοντά δεν χάνουν ευκαιρία να επαναλαμβάνουν την προσήλωσή τους στα ιδανικά της ελεύθερης οικονομίας θα πέφτει στο κενό από την πραγματικότητα. Αδιάψευτος μάρτυρας ότι ο ανταγωνισμός που ευαγγελίζεστε και με τόση σπουδή προσπαθείτε να εξασφαλίσετε δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ανελέητο κυνήγι του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους και της κυριαρχίας στην αγορά των μονοπωλίων. Και η επιτυχία δεν μπορεί παρά να περνάει μέσα από χίλιους δυο τρόπους καταλύστευσης, πραγματικά καταλύστευσης των εισοδημάτων των εργαζομένων και των καταναλωτών. Το να ισχυρίζεστε ότι επιδιώκετε να εξασφαλίσετε με την πολιτική σας ταυτόχρονα στις επιχειρήσεις περιβάλλον ελεύθερου ανταγωνισμού και στους καταναλωτές προστασία των εισοδημάτων τους, είναι σαν να ισχυρίζεστε ότι μπορούν να εφαρμοστούν παράλληλα δύο εκ διαμέτρου αντίθετες πολιτικές. Με τον ίδιο τρόπο είναι απολύτως αναλυθές και από προσανατολιστικό, κλείνοντας με αυτό, ότι μία αρχή, όπως είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, έχει ένα διτό ρόλο. Αφενός αυτόν του θεματοφύλακα της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς που θα εγγυάται την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού και αφετέρου την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών. Εντάξει. Αυτά, κύριε Πρόεδρε.